Είναι Τρίτη, λίγο πιο αργά από το συνηθισμένο. Αλλά παρόλα αυτά είναι άλλο ένα κάτω πράξη με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πάμε σήμερα σιγά σιγά να αρχίσουμε με μικρές ειδησούλες που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Και πάμε, θα σας αρχίσω όπως έκλεισε και η προηγούμενη εκπομπή της ημέρας. Ωραία. Να σας αρχίσω με τα αθλητικά. Αυτά είναι. Για ακόμα μια φορά μας έκανε περήφανοι η Σταυρίνα Γαριφάλου στο άθλημα της ξυφασκίας, καθώς την Κυριακή που μας πέρασε στέφθηκε κυπελούχος Ελλάδος στην κατηγορία νέων γυναικών στα under 20 στους αγώνες ξυφασκίας φιλίας και εφαγωνίζεστε. Η συγκεκριμένη αθλήτρια μας έχει προσωπήσει και σε ευρωπαϊκά τουρνουά. Έχει τρομερή πορεία. Είναι πολύ νέα ακόμα και έχει σίγουρα πολύ μέλλον μπροστά της. Πάει τρένο, Πηγαίνει, ναι. Έχει τώρα 2 χρόνια που πηγαίνει σούπερ. Πάει τρένο και ευτυχώς είναι από τα καλά που διαφημίζονται από το γραφείο Έτσι. Τύπου. Αυτές οι διακρίσεις είναι καλό να επισημαίνονται, γιατί αλλιώς πολύ δεν θα τις γνωρίζαμε καν. Ναι. Γιατί είναι και ένα ιδιαίτερο άθλημα που δεν έχει την ίδια απήχηση που μπορεί να έχουν τα λαοφιλή, ας πούμε. Δυστυχώς, εμείς τα μικρά αθλήματα έχουμε ένα θεματάκι ως προς την προβολή. Ναι, το έχουμε. Θα σε συνεχίσω όμως, θα σε πάω στον Πανιόνιο. Σε πάω στον Πανιόνιο, για στον πάμε. Οποίο άρχισε και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής την περασμένη Κυριακή. Δεν αρχίσαμε καλά στο ποδόσφαιρο. Ενώ θεωρητικά θα ήταν μία εύκολη νίκη, όπως λέμε και μεταξύ μας, και 100 φορές να το ξαναπαίζαμε αυτό το μάτς, θα το κερδίζαμε. Πραγματικά. Το μάτς τελείωσε ισόπαλο 0-0. Χωρίς γκολ, λευκή ισοπαλία. Λευκή ισοπαλία. Λες να το γυρίσουμε στο αθλητικό. Λευκή. Αν πάμε 3 ορολογίες. Όχι μωρέ, εντάξει, η εμπειρία είναι γι' αυτό. 100%. Αρχίσαμε με το αριστερό λοιπόν στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, την επόμενη Κυριακή στις 5 η ώρα έχουμε μάτς εντός έδρας στο γήπεδο μας στη Νέα Σμύρνη. Ωραία, να είστε όλοι εκεί, να στις έρθετε. Στις 3 η ώρα, με τον Ιάλισσο. Και καπάκι από εκεί, μόλις τελειώσει, στις 5 η ώρα έχει αγώνα μπάσκετ στο Βαρύκας για την 7η αγωνιστική της Β' Εθνικής. Που εκεί πάμε άχαστη. Πραγματικά. 6 στα 6. Πάμε για το 7 στα 7 την Κυριακή στις 5 η ώρα με τον Όφη. Είμαστε και στο Final Four. Έχουμε περάσει και στο Final Four στο του κυπέλου μικρών κατηγοριών, όπως ονομάζεται. Ναι, εντάξει. Ναι. Είμαστε η μόνη ομάδα από τη Β' Εθνική που αγωνιζόμαστε ακόμα στο κύπελο. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν παραμείνει είναι στην Α2. Και από το Final Four, να θυμίσουμε πως ο νικητής αυτού του Final Four θα αγωνιστεί και στα προημιτελικά του κανονικού εντός εισαγωγικού κυπέλου, της Α1. Ναι. Αυτά με τα αθλητικά που θα γίνουν και που γίνανε. Όμως ένα ακόμα event έγινε την περασμένη εβδομάδα, που στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανιωνίου. Γνώρισε ο κόσμος τους παίχτες. Έγινε μια ανάλυση του αγωνιστικού πλάνου που θα διανύσει η ομάδα αυτή τη χρονιά. Ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα να βλέπεις όλη την ομάδα, όλους τους παράγοντες και όλους όσους πραγματικά ενδιαφέρονται μαζεμένους. Ναι, ήταν ωραίο. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε έτσι παρουσίαση του ποδοσφαιρικού τμήματος, έτσι κάτι πιο ζεστό να το πούμε. Δείχνει ότι η ομάδα πάει καλά, τέλος πάντων, αρχίζει να δένεται. Και είναι κάτι θετικό. Μακάρι να βγει και στο χορτάρι που λένε αυτό και να το δούμε και στα αποτελέσματα. Σε συνεχίζω με μία πρόσκληση για τα 100 χρόνια λειτουργίας και προσφορά στο παιδί, όπως είναι ο τίτλος, το οποίο θα διεξάγει η Εθνική Στέγη το επόμενο το Σάββατο που μας έρχεται στις 11 η ώρα στην Στέγη. Ναι. Μία πρόσκληση υπογεγραμμένη φυσικά από την πρόεδριο του Νουποδουδού, την Ιώνα Καρδιοφίλη. Ναι, η Εθνική Στέγη είναι έτσι από τις λίγες Νουποδουδού εδώ στη Νέα Σμύρνη που δείχνουν να είναι λίγο πιο καθαρές και υγιείς, κατά τη γνώμη μου. Και είναι και από τα πιο ιστορικά
Είναι ιστορικό, ας και μνημείο θα μπορούσαμε να το πούμε για την πόλη. Ναι, 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 πραγματικά. Πάμε, συνεχίζουμε με νέες τοιχογραφίες που γίνανε αυτή τη φορά στο 5ο γυμνάσιο. Περίμενε. Ναι, εντάξει, ωραία, θα σε αφήσω να το πεις και μετά θα το... Εγώ θέλω πού να σταθώ. Α, παρακαλώ, πείτε μου. Τελικά φαίνεται ότι έστω και τελευταία στιγμή ο Δήμος κάνει κάποια πράγματα εν τέλει για να τιμήσει και όχι να γιορτάσει τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Είναι κάποιες μικρές δρασούλες, μικρές πινελιές, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι προς τιμήν του που τα κάνει. Είναι όμορφο να υπάρχουν, είναι ωραίο τα παιδιά να γνωρίζουν ουσιαστικά ένα κομμάτι της ιστορίας μας, έστω και μέσα από γκράφιτι στα σχολεία. Ναι. Παρακαλώ. Βέβαια, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ξέρεις τι, μου θυμίζει αυτό που κάνουν από το γραφείο τύπου, ας πούμε, που βγάζανε τους κήπους φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και τις ανεβάσανε. Φωτογραφίες με τους ωραίους ιδιωτικούς κήπους. Δεν ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου, έτσι. Προφανώς κάποια παιδιά θέλανε να το κάνουν, υπήρχε η δυνατότητα αυτή, υπήρχε η διάθεση, υπήρχε από το σχολείο η θέληση και η ιδέα και το κόνσεπτ και όλο. Και ενδεχομένως ο Δήμος να συνείσφερε λίγο στο κομμάτι, ξέρω, στις μπογιές, στα σπρέι και τα λοιπά, να βοήθησε. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο ο Δήμος. Ο Δήμος αρέσκεται όπως πάντα να απλά να προβάλλει κάτι για δικό του όφελος. Ας πούμε ότι ξέρεις τι, wow, μια ωραία ενέργεια που κάναμε για τη μικρασιατική καταστροφή και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, ναι, πολύ ωραίο, πολύ όμορφη ενέργεια, στολίδι έτσι και αυτό στο σχολείο το 5ο που το αγαπώ ιδιαίτερα. Εκεί μεγαλώσαμε, αλλά μέχρι εκεί δεν χρειάζεται ο Δήμος να λέει τι κάναμε, wow, δεν κάνατε κάτι, αφήστε τα παιδάκια το κάνανε, εντάξει. Και οι δάσκαλοι εκεί πέρα δηλαδή. Κρατάμε την κίνηση, κρατάμε αυτό που έγινε. Από αυτούς που έγινε, ναι, και δίνουμε σε αυτούς τα εύσημα. Όλοι οι άλλοι είναι μόνο για να το μοστράρουν και να περιμένουν μπράβο που δεν τους αξίζει. Πάμε να σε περάσω σιγά σιγά και στα πιο βαριά θεματάκια. Ωραία, για πάμε. Πάμε στην παρουσίαση που έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Γαλαξία για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου Νέας Μύρνης, όπως το ονομάζουμε. Μάλιστα, τι λες, παιδάκι. Με μεγάλη λοιπόν επιτυχία λέμε πως πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ή όχι συνάντηση. Η συγκέντρωση, εν πάση περιπτώσει, που έγινε στο Γαλαξία την Τετάρτη. Η εκδήλωση αυτή, έτσι. Η εκδήλωση, ναι, κατά την οποία ανακοινώθηκε ένα τύπης πλάνο για το Open Mall. Ναι. Πάμε πριν σχολιάσουμε, ναι, να ανακοινώσουμε τους τρεις βασικούς άξονες, όπως αναγράφονται, πάνω στους οποίους θα σταθεί αυτό το project. Τα τρία λοιπόν πραγματάκια στα οποία βασίζεται η υλοποίηση του project είναι η ανάπλαση της οδού Ομήρου από τη Βυζαντίου μέχρι και την Παλαιολόγου, ενοποιώντας έτσι, ανάγνωση κάνω τώρα, ενοποιώντας έτσι το μεγαλύτερο εμπορικό δρόμο της πόλης. Εκεί θα κατασκευαστεί και η πρώτη θέση ηλεκτρικής φόρτισης στην πόλη μας. Νούμερο 2. Στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα εμπορικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Νέα Σμύρνη, προχωρώντας έτσι στην αυτοοργάνωση σε τοπικό επίπεδο των οικογενειακών ως επί των πλήστων επιχειρήσεων που αποτελούν άλλωστε και τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Και 3. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν εξυγχρονίζοντας τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας έτσι και στους εργαζόμενους που δουλεύουν ήδη σε αυτές. Πάμε ένα-ένα. Μάλιστα, ναι. Νούμερο 1. Έχουμε ανάπλαση Ομήρου από Βυζαντίου έως Βενιζέλου. Ναι. Ωραία. Ως Παλαιολόγου, συγγνώμη. Μέχρι τη Βενιζέλου είχε γίνει. Ναι. Ωραία. Αλλά
Εγώ θα σταθώ στην κατασκευή της πρώτης θέσης ηλεκτρικής φόρτισης στην πόλη. Που θα είναι μέσα μεταξύ, στο τμήμα της Ομήρου, μεταξύ Βυζαντίου και Παλαιολόγου. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω καθαρά στο μυαλό μου πού θα μπορούσε να είναι αυτό και πώς θα μπορούσε να είναι πρακτικό. Μεγάλο ερωτηματικό. Μαζί με την υποτιθέμενη ανάπλαση που φοβάμαι να τη δω να γίνεται. Ναι. Κοίταξε. Άμα ακόμα και στο να κάνουν μία θέση, ας πούμε, δεν τα καταφέρουν, υπάρχει πρόβλημα. Όπως και το πλάνο με τις ηλεκτρικές θέσεις λέει ότι θα κατασκευαστούν συνολικά 88. 88, εντάξει μωρέ, ας είναι. Δεδομένα παραθέτουμε τώρα. Ναι, ας κάνουνε μία και ας πάνε και στις 88. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η ανάπλαση της Ομήρου για, συγκεκριμένα κιόλας για το Open Mall. Σε λίγο νομίζω ότι θα πάρει πιο πολύ και από το Αρτάκης. Δηλαδή την έχουν ξεκινήσει από πριν τις εκλογές του 19. Πολύ πριν. Πολύ πριν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος είναι λιγότερο από 800 μέτρα. Λιγότερο από 800 μέτρα και αυτός ο δρόμος δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και 5 χρόνια, 6. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το λέτε και το ξαναλέτε και το ξαναλέτε. Πότε περιμένετε να το κάνετε? Και αν το κάνετε, αν δηλαδή μπει ας πούμε στη διαδικασία και το ξεκινήσει τώρα και το κάνουν σε λιγότερο από χρόνο που είναι οι εκλογές και είναι έτοιμο, τότε στην ουσία από μόνοι τους δείχνουν ότι ξέρετε τι, σας γλεντάμε, σας τρολάρουμε. Δηλαδή μια δουλίτσα πολύ μικρή που μπορεί να γίνει σε κάτι μηνάκια, λιγότερο από χρόνο, εμείς τόσα χρόνια σας κοροϊδεύαμε και 5-6 χρόνια βασανίζαμε Ομήρου, Παλαιολόγου και ταλαιπωρούσαμε όλο τον κόσμο. Γιατί? Για να τα τραβάμε να γίνονται προεκλογικά και να πούμε ότι κοιτάξτε, κόψαμε κι άλλη μια κορδέλα. Οπότε οποτεδήποτε ακούω εγώ αυτό το Ομήρου Παλαιολόγου ανάπλαση γελάω. Και όχι μόνο εγώ, νομίζω περισσότεροι γελάνε πια. Μακάρι όμως να γινόταν και έτσι. Παρόλα αυτά να βλέπαμε ότι όντως κάτι τέτοιο πραγματικά θα μπορούσε να γίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Και ας μας κοροϊδεύουν. Ναι. Να τιμωρηθούν όμως επειδή μας κοροϊδεύουν. Όχι να περάσει ατιμόρητο το ότι μας κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Το ότι μας γλεντούσανε τόσα χρόνια, δηλαδή να το πάρουμε αψήφιστα. Α, ωραία, μας γλεντούσατε. Εντάξει, μωρέ, γλεντίστε μας άλλα 5. Δεν έγινε κάτι. 20 χρόνια μας γλεντάτε. Τι θα αλλάξει? Θέλεις να. Δεν ξέρω, εγώ στο θέμα Ομήρου Παλαιολόγου, εκτός από το ότι γελάω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θες να πας στα επόμενα ή θες να σχολιάσουμε λίγο σφαιρικά το θέμα του Open Mall? Γιατί και για εκεί έχω σχόλιο. Όσον αφορά το θέμα των έργων από μεριάς Δήμου, δυστυχώς έχουμε δει πόσο αναξιόπιστα είναι κάθε φορά που ανακοινώνονται, πάνε να πραγματοποιηθούν, εν τέλει κάπου χανόμαστε στην πορεία. Εγώ που θέλω να σταθώ σε όλο αυτό το κόνσεπτ, σε όλο το κόνσεπτ του Open Mall, έχω τρομερές αμφιβολίες, αμφισβητήσεις για το πώς θα μπορεί να το υποστηρίξει πέρα από τα λόγια ο Δήμος Νέας Μύρνης στην κατάσταση που βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά, είμαι και λίγο αισιόδοξος λόγω του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου. Ναι. Ο οποίος έχει πολύ μεγάλες διαφορές στον τρόπο που λειτουργεί με το Δήμο. Ο κύριος Ασημάγκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είναι άνθρωπος πραγματικά που έχουμε μιλήσει και μου έχει δείξει ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει διάθεση να βοηθήσει τους εμπόρους στη Νέα Σμύρνη. Πραγματικά νοιάζεται για όλο αυτό το εμπορικό κομμάτι, για όλες τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό
αν υπάρξει έστω και παραμικρή βοήθεια, κάτι μπορεί να βελτιωθεί. Σίγουρα είναι σημαντικό το ότι είναι ο συγκεκριμένος κύριος πρόεδρος και μπορεί να πιέσει και μπορεί να κάνει κάποια πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς πιστεύω δεν εξαρτάται από τον ίδιο όμως. Αυτό είναι το λυπηρό. Είναι δηλαδή περιορισμένες οι κινήσεις που μπορεί να κάνει. Σίγουρα όμως η πίεση που μπορεί να ασκήσει και το, η υγεία που φέρνει, η όρεξη που έχει για όλο αυτό, σίγουρα μπορεί να βελτιώσουν και να βοηθήσουν τα πράγματα, αρκεί τον άνθρωπο να μην τον καπελώσουν οι γνωστοί πολιτικοί έμπειροι έτσι, του Δήμου μας. Σχετικά με το Open Mall, λοιπόν, σφαιρικά εγώ να πω, ότι είναι ένα έργο που το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Είδαμε και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου στη συνάντηση αυτή, στη συγκέντρωση που κάνανε, στη Φιέστα, εγώ θα το πω έτσι. Να πούμε ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης, να θυμίσουμε μάλλον ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει φάει και κίτρινη κάρτα και ήταν κοντά στο να φάει και κόκκινη κάρτα από το πρόγραμμα, γιατί δεν ήταν συνεπής στα χρονοδιαγράμματα, γιατί δεν ήταν έτοιμος και ακόμα δεν είναι έτοιμος. Να πούμε ότι σε αυτό, στο ίδιο πρόγραμμα ήταν και ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος μας έριξε σκόνη. Δηλαδή, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας το έκανε το πρόγραμμα, το υλοποίησε στα χρονοδιαγράμματά του, στα οικονομικά του, σε όλα του άψοκος. Όχι αυτό το τσίρκο που είμαστε εδώ πέρα που γίνεται. Να πω ότι έχουν προσπαθήσει πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι να το τρέξουν και κατά τη γνώμη μου δεν ήταν και πολύ πετυχημένες οι απόπειρες που γίνανε. Δεν έγινε κάτι στην ουσία. Και να πω ότι μου θυμίζει, τώρα μπορεί και να είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά το συνηθίζω και μ' αρέσει. Μου θυμίζει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά. Το έχουν εγκαινιάσει καμιά 500 φορές και δεν υπάρχει, δεν έχουν κάνει τίποτα. Κάτι αντίστοιχο είναι και το Open Mall εδώ της Νέας Σμύρνης στην Ομήρου. Το έχουν εγκαινιάσει, το έχουν γιορτάσει, το έχουν... αλληλοσυγχαίρονται, αλληλοκερνώνται, φωτογραφίζονται για το Open Mall της Ομήρου κτλ. Και δεν έχει γίνει κάτι. Έχετε δει εσείς κάτι? Έχετε δει εσείς κάτι στον δρόμο, ρε παιδί μου? Έχετε δει κάτι? Όχι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα... σταματήσαμε, ξεπεράσαμε το επίπεδο που μας γλεντάνε εδώ του Δήμου. Μας γλεντάνε τώρα και από τα επιμελητήρια, έρχονται και από αλλού. Γίνεται ωραίο ο γλέντι. Κοίτανε, για μένα όλο το κόνσεπτ του Open Mall είναι πάρα πολύ υποκειμενικό. Ναι. Εμένα μου αρέσει, αρέσει σαν σκέψη. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε χωριό, την κεντρική αγορά της πόλης μπορείς να τη βαφτίσεις Open Mall για μένα. Μπορείς να την κάνεις όμως και Open Mall στην πράξη, ναι. Κανονικά. Πραγματικά να το κάνεις Open Mall. Δηλαδή ακόμα και τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο Μύρωπος είναι ένα Open Mall. Η πλατεία είναι ένα Open Mall. Με πολλές, ναι, καφετέρειες. Ναι. Πολύ σχετικό το τι θα πεις Open Mall. Ναι. Θέλουμε να πούμε ότι η Open Mall θα ονομάζεται επειδή όλα τα καταστήματα της περιοχής θα συμπεριλαμβάνονται σε ένα site το οποίο θα φτιαχτεί, που θα μπορείς ιντερνετικά να ψωνίζεις από τους εμπόρους της πόλης σου. Ίσως. Ναι. Γι' αυτό θέλω να πω, είναι πολύ σχετικό να χρησιμοποιούμε τη λέξη Open Mall. Δεν είμαι σύμφωνος απόλυτα. Όχι, θα μπορούσε να το κάνει. Κοίταξε, Open Mall για μένα είναι κάτι σαν αυτό, για να μην κάνουμε και διαφήμιση, σαν αυτό π.χ. που είναι προς τα έξω, Σπάτα, Λούτσα, τι είναι εκεί πέρα. Ναι. Εκεί έχεις, ας πούμε, ένα ωραίο χωριό, έτσι, ένα ωραίο Open Mall, ας πούμε. Τώρα, αυτό εδώ δεν είναι Open Mall. Ούτε θα γίνει άμα μείνει με την ίδια φιλοσοφία ο δρόμος της Ομήρου, για παράδειγμα.
Οπότε γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω ότι εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιος γλεντάει ποιον, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Δεν έχει κάποια ουσία όλο αυτό που γίνεται και είναι ακριβώς έτσι όπως ξέρεις. Σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή μου. Εντάξει, θα του κόβουν την κορδέλα για πάντα και θα λένε Open Mall. Ωραία. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε, να ξεκολλήσουμε από τη λέξη Open Mall. Κρατάω στα πολύ θετικά τη διάθεση για δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως την ονομάζουν, που μέσα θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα τοπικά καταστήματα. Και νομίζω σε αυτό, όταν λέμε τοπικά καταστήματα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλες αλυσίδες. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό χωρίς να γίνει... χωρίς να ενταχθεί στο Open Mall το project. Μπορούσε να γίνει. Το να μπει σε ένα site και να διαφημίζονται όλα τα καταστήματα της Νέας Μύρνης σε ένα τοπικό site. Μπορούσε να γίνει. Έπρεπε να μπει σε πρόγραμμα επιδοτούμενο για να γίνει και αυτό. Όχι. Μπορούσε να έχει γίνει πριν 15 χρόνια. Δεν ήμασταν ακόμα νεάτερνταλ. Μπορούσε να έχει γίνει πριν 15 χρόνια. Και δεν είναι. Νομίζω είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Ναι. Την οποία, ναι. Εντάξει. Αν όχι ένας, δύο ειδικοί. Εντάξει, σε συνεργασία με τα καταστήματα που θέλουν να μπουν σε αυτό το site, πιστεύω δεν είναι παραπάνω από δουλειά, πες, 2-3 μηνών. Δεν είναι, εντάξει. Βαφτίζουμε τώρα εδώ πράγματα και τα πετάμε μέσα σε ένα project επιδοτούμενο, χορηγούμενο, για να γίνονται όλες οι δουλειές. Είναι τόσο απλό. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Πάμε να ηρεμήσεις λίγο. Ναι. Και επιστρέφουμε με... δυνατά θεματάκια.
Ένα είναι το θέμα των ημερών. Δυστυχώς. Ναι. Που φυσικά δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε, δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε και να πούμε τα πάντα γύρω από αυτό. Για ακόμα μία φορά έχω να πω ότι γίναμε ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα. Site παντού, όλα τα γνωστά, μη γνωστά, ανεξαιρέτως όλα τα site. Πραγματικά. Και στην τηλεόραση νομίζω βγήκε. Ναι, ναι. Σχολιάζανε το περίφημο καφέ της πλατείας μας, το οποίο δεν ξέρω, θέλεις να πούμε και το όνομα από εδώ? Δεν υπάρχει λόγος να το πούμε, δεν εντάξει, υπάρχει. Το ξέρουν όλοι το όνομα, εντάξει, δεν έχει νόημα να κάνουμε εμείς διαφήμιση σε κάτι κιόλας, σε κάτι κακό, να το διαφημίσουμε, ναι. Στέλνω το όνομα του μαγαζιού, σχεδόν όλοι πιστεύω το γνωρίζετε. Μιλάμε για ένα πολύ γνωστό, σχεδόν πάντα γεμάτο μαγαζί στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, που έγινε ένα γεγονός το οποίο δεν είχε τύχει να ακούσουμε. Τόσο έντονα τουλάχιστον. Ναι. Ναι, γιατί όπως αποδεικνύεται είναι κάτι που γινόταν και παλαιότερα. Απλά δεν είχε πάρει έκταση το θέμα και τώρα έτυχε και πήρε. Ναι. Πραγματικά νομίζω το έτυχε. Πρέπει να είναι η κατάλληλη λέξη για να περιγράψει το πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι, και πέτυχε, άμα θες. Ναι, δεν έτυχε, ναι, μόνο, ναι. Πέτυχε. Ναι. Σίγουρα ο ηλικιακός ρατσισμός είναι κάτι που εγώ δεν πίστευα ότι θα το ακούσω ποτέ, ειδικά στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Ότι θα υπάρξει μαγαζί που θα πει σε κάποιον που είναι μεγαλύτερης ηλικίας να μην καθίσει. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Ακόμα χειρότερο είναι ότι πήγε ιδιοκτησία, ας πούμε, του μαγαζιού να κατηγορήσει τον υπεύθυνο της βάρδιας εκεί που ήταν, ότι λέει τάχα μου καινούριος και ήταν πρωτοβουλία δική του κτλ. Κτλ. Και στα καπάκια να αρχίσουν να βγαίνουν όλα τα παλαιότερα που είχαν συμβεί, όπου πάλι το είχαν ξανακάνει σε μεγαλύτερη ηλικία, όπου διώχνανε ανθρώπους με λάπτοπ, δηλαδή διάφορα σκηνικά που έχουν γίνει από αυτό το μαγαζί, που έρχονται να διαψεύσουν την ιδιοκτησία ότι και καλά ήταν κάτι τυχαίο ενός καινούριου υπευθύνου που ήταν... Την επίσημη συγγνώμη ουσιαστικά το μαγαζί. Η επίσημη συγγνώμη προφανώς αποδεικνύεται ψεύτικη και ανυπόστατη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και γελία κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι στη Νέα Σμύρνη θα ήταν η τελευταία περιοχή, γειτονιά της Ελλάδας που θα περίμενα να τα ακούσω να γίνεται κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά έγινε. Για ακόμα μία φορά πανελληνίως ρεζίλια. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν χωράνε στη Νέα Σμύρνη. Όχι, είναι από τους, αυτό που έχουμε πει, από τους ανθρώπους που μικραίνουν τη Νέα Σμύρνη, μικραίνουν το όνομά της, μικραίνουν την υπόλοιψή, ναι, της, τη μειώνουν γενικότερα. Ναι. Δεν ξέρω, είναι τρελό, είναι τρελό. Δηλαδή, και κάποιοι άλλοι που βγήκαν να το δικαιολογήσουν και να πούνε ότι και καλά, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, το κάνουνε, αλλά το κάνουνε για αυτόν τον λόγο. Π.χ. γιατί... Δεν κάνουν τζίρο, θα πάρουν έναν καφέ, ξέρω, και θα καθίσουν. Γιατί, ρε παιδιά, κάτι πιτσιρίκια που έρχονται και θα πιούν ένα φραπέ ή ένα αναψυκτικό και θα καθίσουν 4 και 5 ώρες στην καφετέρια. Τι τζίρο σας κάνουν? Εμείς τα κάναμε αυτά στα 18 και στα 17 και στα 16 στην πλατεία. Αυτό κάναμε, παίρναμε ένα φραπέ, παίρναμε ένα αναψυκτικό, παίρναμε κάτι και αράζαμε 5-6 ώρες εκεί. Τι τζίρο κάνουμε? Δηλαδή, ξέρεις, μετά από ένα τέτοιο είναι ντόμινο γελοιότητας μετά, ντόμινο βλακείας, yeah, ή οτιδήποτε ακούγεται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κάτι που ακούστηκε και πολλοί έσπευσαν να το κατηγορήσουν σαν fake news μετά από αυτό το περιστατικό, εν τέλει αποδείχθηκε αληθινό.
πως η ιδιοκτησία του μαγαζιού για να επανορθώσει για το ατυχές, όπως ναι, ανέφεραν περιστατικό, διοργάνωσαν, είχαν τη διάθεση να διοργανώσουν πάρτι με δικά τους έξοδα, με δικό τους DJ, για το πρώτο καπί της Νέας Μύρνης. Nice. Για μένα ένα γεγονός που είναι σαν να μαχαιρώνεις τον εαυτό σου. Σαν να λες ότι, ναι παιδιά, όντως γίναν τα πράγματα όπως τα λέτε και προσπαθώ τώρα κάνοντας αυτό να επανορθώσω. Ναι. Όπως φάνηκε, αυτή η πρωτοβουλία δεν θα καρποφορήσει λόγω μη διάθεσης ναι, εντάξει. Τον ηλικιωμένο του καπί. Μα θα ήταν και λάθος εκ μέρους τους, ναι, εκ μέρους των να δεχτούν και να πάνε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πάει κάποιος, ας πούμε, να δεχτεί να πάει σε κάποιο τέτοιο event, ας πούμε. Γιατί είναι σαν να... Εντάξει, να μειώνει τον εαυτό σου. Να μειώνουν τον εαυτό τους και να δείξουν ότι τελικά δεν έχουν αξιοπρέπεια και ότι επειδή θα τους κεράσουν ένα καφέ ή ένα κονιάκ, ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα τώρα. Δεν λύνονται όλα με το κέρασμα. Δεν λύνονται όλα με το κέρασμα. Δεν αγοράζονται όλοι με κερασματάκι. Έτσι, να το ξέρετε αυτό, διάφοροι. Τέλος πάντων, ένα περιστατικό που ελπίζουμε μετά την τόση έκταση που πήρε από το συγκεκριμένο καφέ να μην επαναληφθεί. Να μην επαναληφθεί γενικότερα στη Νέα Σμύρνη και κατ' επέκταση σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι περιστατικά τα οποία δεν νοείται να υφίστανται. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, να συνεχίσουμε και με ένα άλλο έτσι ακόμα περίεργο. Το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή. Είχε προκύψει έτσι ένα θέμα με το μπαζάρ που είχαν κάνει στην πλατεία, νομίζω πριν... Το φιλοζωικό μπαζάρ. Ναι, ένα φιλοζωικό μπαζάρ που είχαν κάνει στην πλατεία πριν μία ή δύο εβδομάδες, δεν είμαι σίγουρος. Εκεί, ναι. Πριν δύο Σαββατοκύριακα ήταν. Όπου είχαν ακουστεί πάρα πολλά. Είχε ακουστεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα που το έκανε τελικά δεν είναι τόσο ξεκάθαρη ποια είναι η νομική της υπόσταση κτλ. Πώς το πήρε. Είχαν έρθει από την Ένωση, νομίζω, Αττικής και Σαρονικού των Φιλοζωικών Σωματείων. Είχαν κάνει μια αντιπροσφορά, δεν τους άκουσε κανένας, δεν τους έλαβαν καν υπόψη τους. Μια δηλαδή, μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη κιόλας, ναι. Αντιπροσφορά. Είχαν κατηγορήσανε το Δήμο και προσωπικά την υπεύθυνη για τα φιλοζωικά στο Δήμο ότι δεν πάει καλά. Ότι δεν έγιναν διάφανες διαδικασίες. Υπόθηκαν πάρα πολλά και τώρα συνεχίζονται τα επεισόδια και θα σου πω τι μου θυμίζει και αυτή η περίπτωση. Συνεχίζονται τώρα τα επεισόδια όπου βλέπουμε πήγε να γίνει μια προσπάθεια αντεπίθεσης από αυτόν που τελικά το διοργανώσανε το μπαζάρ και κραποθήκανε το μπαζάρ, να προστατεύσουν στη δημόσια κοινή γνώμη της Νέας Μύρνης τους ίδιους αλλά και την υπεύθυνη του από το Δήμο που το έτρεξε όλο αυτό, να μπουν μπροστά, ας πούμε, να την προστατεύσουν κτλ. Καλά, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν η δική τους πρωτοβουλία, γιατί και εκεί υπάρχει εξέλιξη. Και απείλησαν ότι θα στείλουν, λέει, το ΣΔΟΕ σε κάποιους άλλους που τους κατηγορούσαν τόσο καιρό κτλ. Και βλέπουμε τώρα ότι οι άνθρωποι που βγήκαν εξ αρχής και τους κατηγόρησαν και είπαν ότι ξέρετε τι, δεν το έχετε κάνει σωστά τη διαδικασία, έχουν γίνει παρατυπίες, δεν έπρεπε να κάνετε εσείς τον μπαζάρ, θα προχωρήσουν με νομικές διαδικασίες. Έχουν δηλώσει δημόσια ότι θα κινηθούν νομικά, ότι θα κάνουν μηνύσεις και ότι θα στείλουν οποιοδήποτε ελεκτικό μηχανισμό σε αυτούς που τελικά το διοργανώσανε τον μπαζάρ. Επίσης,
Μετά την απειλή, έτσι σε εισαγωγικά πάντα, για αμηνήσεις και νομικές διαδικασίες, είδαμε το αδεσποτολόγιο να βγαίνει και να λέει ότι υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στο αδεσποτολόγιο, mm-hmm. ότι απαριθμεί συγκεκριμένα μέλη, ότι κανένας από αυτούς δεν έχει εκφραστεί και ότι αν κάποιος εκφράζεται στα social media, μιλάει για τον εαυτό του και δεν εκπροσωπεί το αδεσποτολόγιο. Προφανώς αναφέρονται στην κυρία ή στις κυρίες που βγήκαν να υπερασπιστούν τον μπαζάρ που έγινε και να υπερασπιστούν και την υπεύθυνη του Δήμου. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι και το αδεσποτολόγιο τους κάνει στην άκρη. Προφανώς για να είναι καλυμμένοι σε περίπτωση που προχωρήσουν από την άλλη μεριά με μηνύσεις κτλ. Γίνεται ένα μπάχαλο πραγματικά. Ακόμα και σε αυτό καταφέρατε να τα κάνετε μπάχαλο. Έτσι, γιατί πρόκειται περί κατορθώματος. Τώρα μιλάμε για μια απλή διαδικασία για να δώσεις. Συγγνώμη, δεν μπορούσαν. Σε κάποιο σωματείο, έτσι, δεν εφόσον έτσι ξεκίνησε. Ας κάνανε ένα διαγωνισμό. Ναι. Απλά, όμορφα και ωραία. Όποιος κερδίσει το διαγωνισμό, παιδιά, με διαφανείς διαδικασίες, αυτά είναι τα κριτήρια, αυτά είναι τα ποσά. Να τα, αυτός ήταν ο πλειοδότης. Παρακαλώ κύριε, κερδίσατε. Πάμε. Επόμενο. Ήταν τόσο απλό. Αλλά όχι. Άμα πρέπει να το πάρει κάποιος να το κάνει κάποιος, θα πρέπει να γίνει πάση θυσία. Και εκτός αυτού, εδώ είδα, υπήρξε και μία, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι υπήρξε μια προσπάθεια και μια πίεση από την υπεύθυνη του Δήμου προς κάποιους ανθρώπους να την υπερασπιστούν. Θα τους βγει μπούμεραγκ, γιατί τώρα άμα όντως κινηθούν νομικά οι άλλοι άνθρωποι, δεν ξέρεις τι μπορεί να βρουν και δεν ξέρεις και πού θα το φτάσουν. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, η προσπάθεια τώρα όπως φαίνεται του να τους βάλει να σκοτωθούν μεταξύ τους, γιατί είναι γνώριμη τακτική της συγκεκριμένης. Το είδαμε και με το πάρκο σκύλων. Τι είχε γίνει. Είχαμε αφήσει τους ιδιοκτήτες σκύλων με τους περίχους εκεί με τις γειτονιάς να σκοτώνονται μεταξύ τους. Και εμείς γελούσαμε και λέγαμε ότι άου, άου, κάναμε ακόμα ένα έργο. Γενικά στα φιλοζωικά... Υπάρχει μεγάλο θέμα με τα φιλοζωικά. Πάμε καλά. Τα τελευταία χρόνια. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ προσωπικά είναι ότι εξαπατώνται όλοι. Δηλαδή, εδώ πρόκειται ότι, ξέρεις, πώς να το πω, σας δουλεύουν. Σας δουλεύουν και τους μεν και τους δε. Εσείς τρώγεστε μεταξύ σας, σκοτώνεστε και οι άλλοι γλεντάνε. Και κάποια στιγμή, ψηφαλάκια μωρέ, θα ξανάρθουμε για τα ψηφαλάκια. Κοίτα εγώ τι ωραίο έργο έκανα, σου δώσα μπαζάρ. Σου δώσα μπαζαράκι, ωραίο μπαζαράκι. Πρώτη μούρη, πλατεία, αλφα θέση. Σας έκανα σκυλόπαρκο, αλλά οι άλλοι κακοί δεν το θέλανε. Σας διώξανε, οι άλλοι φταίνε. Όχι εμείς. Όχι εμείς που το κάναμε παράνομα, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Είναι πάγια τακτική, αλλά νομίζω, όπως αποδεικνύεται, έχει αρχίσει να μην πιάνει. Θα γυρίσει μπούμεραγκ όλο αυτό στο τέλος. Έχουμε πει, ο κόσμος έχει αφυπνιστεί. Πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Πλέον δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνανε ίσως παλαιότερα. Πλέον ο κόσμος καταλαβαίνει, ο κόσμος έχει φωνή, δεν φοβάται, δεν γρίφεται πίσω από το δάχτυλό του, δεν αποσιωπεί πράγματα που βλέπει. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ναι, είναι. Είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Και δείχνει ότι είναι σε δρόμο κάθαρσης και εξυγίανσης. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, πραγματικά. Εδώ θα είμαστε. Έτσι θα σας ενημερώνουμε για όλα, θα τα παρακολουθούμε όλα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν άλλο ένα καλό πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.